Καλημέρα, έχουμε 24 Απριλίου και σήμερα ήρθα να δώσω πατώματα στις Dadad. Θα τους δώσω μισαβάκια, σαν και αυτό που έχω εδώ πίσω. Αυτές τις δύο τις έχω έτσι γιατί δεν είχα φτιάξει βάσεις για να προσαρμόσω έναν όροφο και να τις κάνω Dadad, οπότε το έκανα έτσι. Θα βάλω λοιπόν από πάνω μισαδάκι. Θα τα βάλω χωρίς διάφραγμα τα μισαδάκια και μάλιστα με νέα πλαίσια. Και να δούμε αν θα ανέβει να τα γεννήσει ή όχι. Αυτό που εγώ έχω παρατηρήσει τις προηγούμενες χρονιές είναι ότι τα μισαδάκια τα γεννάει ελαφρώς δυσκολότερα. Όχι πως δεν τα γεννάει κανονικά, απλά θα ανέβει στα μισαδάκια λίγο πιο δύσκολα. Και αυτό με τα εννέα πλαίσια το κάνω για να έχω ευκολία μετά στο κόψιμο. Δεν το έχω ξαναδουλέψει όροφο δηλαδή με εννέα πλαίσια, ούτε σε κανονικούς ορόφους ούτε σε μισαδάκια. Αλλά λένε ότι είναι πολύ πιο εύκολο, τα φουσκώνε περισσότερο και ότι η μάνα επειδή είναι μεγαλύτερο το κενό ανεβαίνει λίγο πιο δύσκολα. Θα το δούμε αυτό στην πράξη. Εμένα είτε ανέβει είτε όχι δεν με απασχολεί, δεν με πειράζει γιατί έτσι κι αλλιώς θέλω να σκουρίνω λίγο τα πλαισιάκια στα μισοπατώματα. Γιατί το φθινόπωρο, μετά το καλοκαίρι δηλαδή, αρχίζουν δεν τα προτιμάνε και έχω θεματάκια. Εάν θέλω να πάρω δηλαδή μέλια από τις Dadad με μισαδάκια το φθινόπωρο, εάν έχω μόνο λευκά κεριά θα είναι θέμα, οπότε θέλω λίγο να τα σκουρίνω. Έτσι αν ανέβει δεν θα με πειράξει ιδιαίτερα. Άργησα. Λοιπόν, είναι όλο γονός. Οπότε σε αυτό εδώ αναγκαστικά θα τεινάζω για να μπορέσω να ξεκολλήσω τις σπίτες που έχουν χτίσει από κάτω και να μην μου ξεφύγει και κανένα κελί. Αυτή εδώ επειδή ήταν από όταν το είχα πιάσει, έχει μόνο τροφές, είναι εδώ χαλασμένη, αυτή θα την αφαιρέσω. Ορίστε, αυτό είναι και σφραγισμένος κυφινόγονος. Ορίστε το πλαίσιο. Και ένα βασιλικό κελί εδώ. Αυτό εδώ είχε αρκετές τροφές, οπότε θα πάει αυτό στην άκρη. Αυτό δεν έχτισε. Είναι όλο ανοιχτός γόνος. Σφραγισμένος και ανοιχτός. Το βάζω στην άκρη για να πάει τελευταίο, επειδή είναι κακοκτισμένο, για να το αφαιρέσω. Εδώ μου το χαλάσανε. Ήτανε νέο φύλλο. Από την άλλη μεριά θα μπει αυτό εδώ το καγοχτισμένο που θέλω και αυτό να το αφαιρέσω σαν τελευταίο.
και ένα χτισμένο από πέρυσι που δεν το έχουν γεννήσει όμως. Έχω μέσα χτισμένα παλιά. Έχω κάποια που έχουν λίγα μέλια, τα έξισα για να πάρουν και θα μπουν λίγο αραιωμένα. Τέλος λοιπόν η επιθεώρηση, πήρε πάτωμα μόνο τρένα, το άλλο απλά το δεκάρωσα και θα πάρει σε λίγες ημέρες. Αυτά είναι που βγάλαμε τις πίτες από το δίπλα το μελίσι στο κίτρινο. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο για να μπορέσω να τα δουλέψω τα μελίσια όπως πρέπει και όταν πρέπει, οπότε έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Κάναμε πάρα πολύ ώρα επιθεώρηση, το εκνευρίσαμε πάρα πολύ, βλέπετε ότι έχει κρεμαστεί και έξω, γιατί έπρεπε να κόψω τις πίτες, έπρεπε να χαλάσω τα κελιά. Είχε πάρα πολύ πληθυσμό μέσα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.